θα μείνει ζωντανός στην μάχη της πρόκρισης στο τελικό. Πάμε για τον τζάμπολ και ας ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τον Κεραυνό. Με τον Ρόρι να σουτάρει αμέσως για τρεις και να ευστοχεί. Θα περάσει τον Κιλαρά που θα σουτάρει για τρεις και θα ευστοχίσει. Ρόρι, έξτρα πάσα στη γωνία, Ράζης για τρεις, απαντάει. Βίλιαμσον θα βγάλει έξω στον Ηλιάδη, σουτάρει για τρεις, ευστοχή. Ο Ράζης στην άλλη πλευρά, στη Λιανού για τρεις από τη γωνία, ευστοχή. Ο Μπέρι βρίσκει το διάδρομο, βρίσκει και ωραία τον Λούκας που καρφώνει. Και ο Σφέβης στον ευθυνιασμό, πάει μόνος προς το καλάδι και σκοράρει. Ραζής πάει προς το καλάθι, περνάει στον Θεό Χαρίδη, δεύτερο καλάθι για τον αρχηγό. Στο προηγούμενο παράθυρα του Νοεμβρίου, απέναντι στην Πορτογαλία. Έπαιξε τρίποντο για τον Κεραυνό από τον Ροζέλ. Παπαμιχαήλ για τρεις, ευστοχή του 2019. Εδώ ο Μαραγκός φτάνει πολύ ωραία μέχρι το καλάθι. 34-30. Είναι τα λεγόμενα καλά φαουλ, τα θέλουν αυτά οι προπονητές. Πολύ ωραία η ασίστ του Μπέρι στον Λούκα. Για τρεις εύστοχος ο Σάιμον Μιχαήλ. Γίνει κάτι τέτοιο, είναι πάντα η ψυχολογία, είναι υπέρ του αυτού που έχανε με 2-0. Βρίσκει το διάδρομο, θα βγάλει έξω σου για δύο, για τρεις από τον Σάιμον Μιχαήλ. Κλέψιμο, ο Βίλιαμσον πάει προς το καλάθι, αφήνει την μπάλα. Απλά στο Μένα Λεία και σταμάτησε και πάλι, προσπαθεί και του κλέβει ο Ρόρι. Ο Ρόρι που έχει βελτιωθεί πολύ αμυντικά, καλά και φάουλ για τον Αχμάντ Ρόρι. Νομίζω ναι. Ζώνη είναι. Τρίποντο από τον Νίκο Τσιλιανού. Ζώνη τουλάχιστον να εξασφαλίσουν τα αμυντικά rebound. Απαντάει ο Κιλαράς με δικό του τρίποντο. Για τρεις, ευστοχή και πάλι. Ο Νίκος ο Σκυλιανού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Νέο τρίποντα του Σκυλιανού, απίστευτος. Και τα 8 τρίποντα που είχε πετύχει απέναντι στην Ελβετία με την περιμένει ο Σκυλιανού. Ρόρι στην άλλη πλευρά. Ο Ραζέλ για τρεις, εύστοχος. Παίζει μια ζώνη 3-2. Καλάθι και φάουλ. Νομίζω στα 5 λεπτά αυτού του δεκαλέπτου. Ηλιάδης για τρεις, μέσα. Θα σουτάρει για τρεις, μέσα και αυτό που έχει η ομάδα ατού από εδώ. Μπλοκ του Ηλιάδη και από τα χέρια του Ροζέλη μπάλα, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κιλαράς θα σουτάρει για τρεις και θα ευστοχίσει. Ηλιάδης πάει προς το καλάθι, δύσκολη προσπάθεια και ευστοχή. 72-64, τέλος της τρίτης περίοδου. Ροζέλ, Κιλιανού για τρεις, μέσα και αυτό. Για τρεις, ο Παπαμιχαήλ μέσα. Πάντα από ποιον, τον Ραζή. Εδώ στάθηκε άτυχος ο Αποέλ γιατί η μπάλα χτύπησε δύο φορές στη Στεφάνη και τρίποντα από τον Ροζέλ. Ωραία η πάσα του στον Ρόρι, έξτρα πάσα στον Ροζέλ μέσα. Ακυλαρά διορθώνω που στάρει για τρεις αστοχή και νέο επιθετικό rebound αυτή τη φορά πιο κοντά, πιο εύκολο. Ηλιάδη στο σκρίν από τον Λούκας, κλείνεται από δύο. Περνάει και φτάνει μέχρι το καλάθι. 87-82. Βλέπουμε παρόμοιες επιθέσεις. Ενώ εδώ Αντώνη, ο Ραζής, εδώ... ξεχασμένος. Ο Ροζέλ το rebound, ο Ραζής, εύκολα πράγματα εδώ. Σε ένα lay-up από τον Βίλιαμσον. Βρίσκεται με το 1,5 πόδι πλέον στον μεγάλο τελικό. Για να μην πω και για τα δύο. Όντως, τελείωσε το παιχνίδι. Δεν έχουν πρόθεση να συνεχίσουν οι παίκτες του Αμποέλ. Έχουν ξεκινήσει χειραψίες. Τελικό σκορ λοιπόν 93-84. Κωνσταντίνε, ένα τελικό.